Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Είμαστε πλέον στη δεύτερη εβδομάδα της Μεγάλης Σαρακοστής και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Μέσα στην εβδομάδα συνέρχεται η εκτάκτος ιεραρχία, όχι μόνο για να εκλέξουν τους νέους Μητροπολίτες της τρεις κυρεύουσες Μητροπόλεις που έχουν προκύψει, σχετίστης Περιστερίου και Γλυφάδες, αλλά να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα για την περιβόητη συμφωνία Τσίπρα Ιερονίμου, του Πρωθυπουργού δηλαδή με τον Αρχιεπίσκοπο, με την οποία ευνηδιάστηκε η ιεραρχία και οι αρχιερείς και τρέχουν τώρα να διορθώσουν τα κακώς κείμενα μιας κακής εκκλησιαστικής, κάκιστης θα λέγαμε, εκκλησιαστικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που κινείται πάντα υπό τον μόδιον και όχι στο φως. 3,5 χρόνια, λέει, διαπραγματευόντουσαν εν αγνία της ιεραρχίας. Συζητούσαν 3,5 χρόνια και αντί να φέρει το θέμα στην ιεραρχία και να πει αυτά συζητήσαμε, το φέρε τελεσίδικα και τρέχει τώρα η ιεραρχία μέσα σε 2-3 μήνες. Ο Υπουργός Απαιδείας, γιατί δεν είναι παιδείας αυτός ο Υπουργός, να το λέμε, ο Υπουργός Απαιδείας ο Κώστας Γαβρόγλου, Κωνσταντίνος πώς λέγεται, δεν τους ξέρω κιόλας με το όνομά τους, ούτε θέλω να τους μάθω αυτούς. Περιμένει, λέει, εναγωνίως την απόφαση της ιεραρχίας. Και ξέρετε γιατί την περιμένει εναγωνίως? Γιατί βάσει την απόφαση της ιεραρχίας θα κληθεί να κάνει το διαγωνισμό για τις 15.000 προσλήψεις στο δημόσιο. Βλέπετε, έρχονται εκλογές. Αν θα έρθουν. Λένε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο, οι άλλοι λένε το Μάιο. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι επειδή τους κάνει όλα τα θελήματα ο Πρωθυπουργός, κάνει όλα τα θελήματα των κέντρων της ανομίας, όπως έχει αποδειχθεί. Άλλος έφερε τη συμφωνία για τις Πρέσπες, άλλος την υπέγραψε, εν αγνία του Υπουργικού Συμβουλίου, εν αγνία της Βουλής, υπεγράφει μια συμφωνία για να λυθεί ένα πρόβλημα σε βάρος της Ελλάδος. Γιατί ουσιαστικά αναγνωρίσαμε ένα κράτος, ένα υποτιθέμενο κράτος, είναι τεχνητό κρατήδιο, επίτηδες το έχουν φτιάξει οι ξένοι, γι' αυτό το στηρίζουν κιόλας. Είναι άλλοι λόγοι, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για αυτούς τους λόγους. Χορηγώντας αυτό το κρατήδιο εμείς την ιστορία μας. Δεν είχε ιστορία και του δώσαμε τη δική μας. Ένα μέρος της ιστορίας μας. Ένα μέρος της ιστορίας της Μακεδονίας. Και πέραν τούτου αναγνωρίσαμε και λεγόμενη μακεδονική γλώσσα. Μια ανύπαρκτη γλώσσα. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, αλλά όσοι αντιδρούν είναι γραφικοί πλέον. Και διώκονται. Κρατήστε το αυτό. Διώκονται. Το ότι έχουν διαχωριστεί πλέον, όπως έλεγε ο Άγιος Μόρφου και το λέει, οι πολιτικοί σε προδότες και πατριώτες είναι φανερό σε όλους. Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι δυστυχώς αυτός ο διαχωρισμός περνάει και στο λαό και ήδη ετοιμάζεται σύγκρουση, και αυτό φαίνεται και από τα νομοσχέδια. Αν δείτε τα νομοσχέδια που πάνε να περάσουν αυτές τις μέρες, τα νομοσχέδια που επεξεργάζεται, ας πούμε, λόγου χάρη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα δείτε ότι είναι στα πρόθυρα εμφυλίου. Καταρχήν θέλουν να αδειάσουν τις φυλακές. Έκαναν το πρώτο εγχείρημα με τον νόμο Παρασκευόπουλου, όπου ο άλλος στα 20 χρόνια κάθερξης εκτείει τα 5 και βγαίνει. Και τα 5 αυτά με άδειες, μετά από τον πρώτο-δεύτερο χρόνο βγαίνει και με άδειες, βλέπει την οικογένειά του, φτιάχνει το ένα, φτιάχνει το άλλο, πολλοί δεν γυρίζουν κιόλας από τις άδειες. Σοφρονιστικό, λέει, ίδρυμα. Και τώρα ετοιμάζεται άλλο νομοσχέδιο για να τις αδειάσουν εντελώς τις φυλακές. Μάλιστα διάβαζα προσφάτως ότι στο νέο ποινικό κώδικα, ότι αν έρθει κάποιος και σου κλέψει το σπίτι, δεν θα διωχθεί από τις αρχές παρά μόνον όταν εσείς υποβάλλετε μήνυση. Θα πρέπει να δώσετε δηλαδή παράβολο 50 ευρώ, να πληρώσετε δικηγόρο για να πάτε στο δικαστήριο, να υποστηρίξετε ότι ο άνθρωπος αυτός σας έκλεψε την περιουσία. Θα μπείτε σε διαδικασίες. Δεν κινείται πλέον το κράτος. Και οι ποινές, θα μπούμε σε αυτό, αφού μιλήσουμε λίγο για άλλα θέματα, θα μπούμε σε αυτό προς το τέλος της εκπομπής, οι ποινές είναι πλέον μήνες από χρόνια. Για παράδειγμα, δεν αποτελεί, λέει, ποινικό αδίκημα το να βρίζεις το Θεό και την Εκκλησία, αλλά είναι ποινικό αδίκημα το να βρίζεις ένα πρωθυπουργό, ένα υπουργό ή ένα άλλο πρόσωπο. Το Θεό όμως, το δημιουργό μας, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Καταργούνε το συγκεκριμένο άρθρο. Θα μιλήσουμε για αυτά όμως. Να πάμε στο ένα θέμα που πολλοί τηλεφωνήσατε και μας ρωτήσατε τι έγινε, και έχουμε και νέα γι' αυτό. Έχουμε για το άρθρο 3 του Συντάγματος, το οποίο έγινε η δεύτερη ψηφοφορία στις 14 Μαρτίου και βρέθηκαν εκτός από τους 151 και άλλοι 5. Αυτή τη φορά συγκέντρωσε 156 βουλευτές η τροποποίηση, η αναθεώρηση του άρθρου 3 και η μετατροπή του κράτους σε ουδετερόθρησκο. Τώρα δεν ξέρω γιατί τα κάνουν αυτά. Έχουν σχέδια τα οποία τους αποκάλυψε σε μια βαρισήμαντη συνέντευξη που έδωσε στο Οδύσσια TV, σε ένα αγωνιστικό κανάλι, πολλοί θα το ξέρετε γιατί το παρακολουθείτε, ο Μητροπολίτης Πυραιός. Τους αποκάλυψε λοιπόν γιατί θέλουν να προβούν, γιατί τώρα περιμένουν στην νέα Βουλή που θα προκύψει, αυτή θα κάνει τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος, τον άρθρο του Συντάγματος. Στη νέα Βουλή λοιπόν που θα προκύψει πρέπει να πάρει 180 το άρθρο 3. Δεν ξέρω αν θα τους πάρει. Δεν ξέρω καν ποιοι θα είναι οι βουλευτές, γιατί με αυτά που έρχονται και με αυτά που ακούμε δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο που είναι οι εκλογές. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχει αναταραχή στη χώρα για να παραμείνει ο νυν πρωθυπουργός. Αυτό προσωπικά εκτιμώ σαν δημοσιογράφος, για να παραμείνει ο πρωθυπουργός και πέραν του Οκτωβρίου. Ήδη το πιπιλίζουν αυτό σαν καραμέλα. Για να πάμε λοιπόν στη συνταγματική αναθεώρηση. Κάποια παλικάρια, πραγματικά παλικάρια, ήταν και κοπέλες βέβαια, κύκλωσαν τη Βουλή τη μέρα της συζήτησης και είχαν ως όπλο το ψαλτήριο, το μεγαλύτερο όπλο της εκκλησίας μας, και διάβασαν ψαλμούς του Δαβίδ, το διάβασαν όλο το ψαλτήριο έχοντας ευλογία πνευματικών ανθρώπων. Ξέρετε, αυτοί οι 10 που παρέστησαν λένε «Μα τι πετύχαμε με αυτό», λένε κάποιοι. Πετύχαμε πολλά. Ενεργοποιήσαμε περισσότερο το Θεό γιατί είδε έστω και μια μηδαμινή αντίδραση. Θέσαμε το Θεό, δώσαμε το κατσαβίδι της ζημιάς που έχουμε υποστεί ως κράτος, όχι πλέον σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά στο πρόσωπο του Θεού. Δώσαμε λοιπόν το κατσαβίδι με αυτοβούλους, δηλαδή με τη θέλησή μας στο Θεό, για να αρχίσει αυτός να διορθώνει τη ζημιά. Και θα δείτε σιγά σιγά τα αποτελέσματα. Μάλιστα ήταν γεγονός ότι αν και είχαν διασκορπιστεί αυτά τα 10 άτομα στις άκρες της Βουλής και διάβαζαν, αμέσως τους πήραν είδηση από τη Βουλή. Τόσο φόβο έχουν. Βέβαια δεν τόλμησαν να κάνουν τίποτα, ούτε μάτα έστειλαν, γιατί 10 άτομα ήταν και δεν έκαναν τίποτα, διάβαζαν. Βέβαια ήρθαν σε κάποιους από αυτούς, προσέγγισαν οι αστυνομικοί για να δουν τι διαβάζουν, τι είναι αυτά που διαβάζουν. Και στον ομιλούντα μια αστυνομικός είπε, χαριτολογώντας όταν της είπαμε ότι διαβάζουμε προσευχές για να φωτίσουν τους άρχοντές μας στη Βουλή, είπε λοιπόν χαριτολογώντας μια αστυνομική είναι εκεί, λέει εδώ δεν χρειάζονται, λέει, προσευχές, χρειάζονται να έρθουν 4-5 ιερείς και να διαβάσουν, λέει, τις ευχές που διαβάζουν στους δαιμονισμένους. Καταλάβατε ποιες ευχές λέω. Του Μεγάλου Βασιλείου. Μόνο έτσι, λέει, θα βάλουν μυαλό. Εμείς κάναμε όμως το καθήκον μας και πιστεύουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα πολύ γρήγορα, όπως αποτελέσματα είχαμε, άμεσα αποτελέσματα είχαμε και σε μια άλλη περίπτωση που κάποιοι επίσης θεότρελοι, σχιζοφρενείς, μέσα σε εισαγωγικά, αλλά με την τρέλα του Θεού, διάβαζαν το ψαλτήριο όταν ήρθε αυτός ο περιβόητος μάγος, ο Κόπερφιλντ, και έβγαζε διακηρύξεις ότι θα εξαφανίσει την Ακρόπολη, θυμόσαστε. Κάτω στο στάδιο εκεί στο Παλαιό Φάλληρο μαζεύτηκαν τότε και πάλι κάποια παλικάρια, ήταν και ιερέας τότε και τώρα θα ερχόταν ιερέας, αλλά τελευταία στιγμή λόγω ασθένειας το ματέωσε. Και τότε λοιπόν διαβάσαμε και ο Κόπερφιλντ έκανε μετά από μέρες, όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, λέει δεν ξαναπάω στην Ελλάδα γιατί εκεί, λέει, έχει αρνητική άβρα. Τη μέρα δε που διαβάσαμε το ψαλτήριο δεν του πήγαινε τίποτε μέσα στη σκηνή. Όλα ήταν ανάποδα, καυγάδες, φασαρίες, και ο κόσμος δεν το χάρηκε γιατί έμεινε σε απλά, λέει, σχέδια ταχυδραχτυλουργικά. Αυτά που σκόπευε να κάνει δεν του βγαίνανε σε τίποτε. Και δεν θα ξαναρθεί στην Ελλάδα. Ευτυχώς δηλαδή. Υπήρχε μια αντίδραση, όχι από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δυστυχώς ο μακαριότατος, μάλλον δεν θα το πήρε ο καημένος είδηση ότι γινόταν δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του άρθρου 3. Και δεν θα το πήρε είδηση γιατί ασχολείται με τις εκλογές. Θέλει να βάλει βοηθούς. Προωθεί άνθρωπο στη Γλυφάδα και πρέπει να γίνεται χαμός τώρα με τις γνωματεύσεις για τους βοηθούς επισκόπους, για τους επαρχιούχους επισκόπους. 1002, θέλει να κάνει και βοηθούς μια... Δεν θα γίνει μόνο οι 3. Δεν ξέρω και πόσους άλλους θα γίνουν. Μπορεί να είναι και καμιά δεκαριά. Θέλουν να ετοιμάσουν, να ετοιμάσει, από ό,τι υποπτεύομαι και από ό,τι μαθαίνω έτσι. Κάποιο πουλάκι ήρθε και με το κελάιδησε. Σε πρώτη φάση να ετοιμάσει τη διαδοχή του. Του έχουν πει, του έχουν ανοίξει πλέον την έξοδο και του έχουν πει από αυτήν η πόρτα που θα φύγεις, αλλά πριν φύγεις πρέπει να κάνεις αυτά, αυτά και αυτά για να βγάλουμε αυτόν που θέλεις. Δεν ξέρω, λέω. Να βγάλουμε αυτό το νεαρό εκεί που μαζεύει τους άρχοντες, τους πολιτικούς εκεί στη Μητρόπολη, τους τραπεζίτες, τους μεγαλοτραπεζίτες, που έχει επαφές με ξένους πρέσβεις, που μιλάει με το εξωτερικό, που μετέχει σε κάποια συνέδρια περίεργα. Αυτόν θα πάει να βγάλει Μητροπολίτη. Ένα νεαρό παιδαρέλι. Και επειδή δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους από το σύνολο των μελών της ιεραρχίας, τι σκέφτονται, λέω, να βγάλουν καμιά 15-20 βοηθούς, πόσοι είναι, και αυτά τα παιδιά να βγουν, αυτά που θα βάλουν να τους προωθήσουν, να προλάβουν να βάλουν και αυτή τη μήτρα στο κεφάλι. Από ιερείς έχουμε έλλειψη, όχι από επισκόπους. Επισκόποι είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Λοιπόν, θέλω να τους βάλουν και πιθανόν, λέω, δεν ξέρω, να τους δώσουν και δικαίωμα ψήφου αύριο ως αρχιερείς. Να επεκτείνουν δηλαδή την Ιερά Σύνοδο για να βοηθήσουμε να βγει ένας καλός αρχιεπίσκοπος, ένας αρεστός στους κύκλους της ανομίας και στους τυφλοπόντικες των στόων. Ρε αδελφέ, πρέπει να βγάλουμε κάποια στιγμή και κάποιον δικό μας. Λένε αυτοί. Θα τα καταφέρουν, γιατί τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο Θεός. Συνέρχεται λοιπόν και όλοι ασχολούνται με τις εκλογές, οπότε θα βρει και ευκαιρία, μάλλον ο μακαριότατος, γιατί λέει ο λύκος, λέει ο λαός, την αναμπουμπούλα χαίρεται. Λοιπόν, θα γίνει μια αναμπουμπούλα εκεί για τις εκλογές. Όλοι οι νεαροί επίσκοποι, όπως γράφουμε στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί, θα ασχολούνται με το να δώσουν συγχαρητήρια πριν εκλεγούν σε αυτούς που πρόκειται να βγουν, να πιάσουν καλές σχέσεις, να έχουν να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, φιλίες, και θα ασχολούνται με αυτά, οπότε πιθανόν να βρει και ευκαιρία να περάσει και τη συμφωνία για να προστέρψει του πρωθυπουργού μας, καλέ, και του Γαβρόγλου. Γιώργο, πώς τον λένε τον πρωθυπουργό, το ξέχασα. Τσίπρας, ναι. Για προστέρψη του πρωθυπουργού μας, λοιπόν. Θα βγάλουν εκεί την συμφωνία να την περάσουν. Δεν ξέρω τι θα περάσει. Δεν ξέρω τώρα οι ιεράρχες τι λένε. Άμα ο Αρχιεπίσκοπος πιστεύει ότι ασχολούνται με τις εκλογές όλοι, οπότε είδαμε γνωματεύσεις. Παλιά μου είχε αποκαλύψει κάποιος αρχιεπίσκοπος, ζήτησε από έναν καθηγητή μεγάλο θεολόγο μια γνωμάτευση. Αυτός ακόμη στα πράγματα είναι, από ό,τι νομίζω. Και για 5 αράδες του πήρε 5 εκατομμύρια. Τώρα είδα μια γνωμάτευση ενός πάλι καθηγητού, είχε περισσότερες από 5 αράδες. 5 εκατομμύρια δραχμές, όχι ευρώ. 5 εκατομμύρια δραχμές, τότε ήταν δραχμές. Για 5 γραμμές, 5 σειρές γνωμάτευση. Τώρα λοιπόν αυτή η γνωμάτευση είχε 35 σειρές. Αν θέσουμε ότι εκείνο έγινε γνωμάτευση τη δεκαετία του 90 και αυτή 2 δεκαετίες μετά, και βάλουμε τις αυξήσεις, τους τόκους και όλα αυτά, πιστεύω ότι σίγουρα τα τσέπωσε καλά ο καθηγητής. Αν ισχύει αυτό, δεν ξέρω, λέω. Μια παλιά ίσχυε με άλλους καθηγητές. Παίρνανε, ξέρω, αλλά τώρα δεν ξέρω αν πληρώνονται οι γνωματεύσεις. Πιθανόν να μην πληρώνονται και να το παρέχει δωρεάν ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Αλλά παλιότερα κάποιοι καθηγητές πληρώναν ακόμη και με το που ασχολούντουσαν με τέτοια θέματα. Γνωματεύσεις. Έβγαλε λοιπόν γνωμάτευση και ο Μεσσηνίας και είπε ότι δεν μπορεί να εκλεγούν οι βοηθοί. Ίσως έχει ψηλιαστεί αυτό που λέω, δεν ξέρω. Έβγαλε λοιπόν γνωμάτευση ότι δεν μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, ο Σαλώνων, ο Αντώνιος, ο οποίος είναι διευθυντής, τσάρος της οικονομίας είχε πει, τον είχε παρουσιάσει ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν μπορεί, λέει, να πάει στη Γλυφάδα, γιατί είναι αντίθετο με τον καταστατικό χάρτη. Και έρχονται καπάκι 2 νέες γνωματεύσεις από τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων και από τον καθηγητή, τον κύριο Βλάση Φιδά, που λέει όχι, δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, 2 γνωματεύσεις. Είναι επαρχιούχοι, λέει, Μητροπολίτης, και μπορεί να εκλέξουμε και βοηθούς και ό,τι θέλουμε. Εδώ δεν έχουμε παπάδες, αλλά βοηθούς μπορούμε να εκλέξουμε. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν, ο μακαριότητος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πλέον έχει συμπληρώσει αρκετά χρόνια στην ποιμαντορία στην Αρχιεπισκοπή, δεν το πήρε μάλλον είδηση, είχε άλλες ασχολίες για την συνταγματική αναθεώρηση. Πιθανόν να πιστεύει ότι στην επόμενη βουλή που θα προκύψει να βασίζεται στην υπόσχεση που του έχει δώσει ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμείς θα καταψηφίσουμε την αναθεώρηση, δεν θα επιτρέψουμε την αναθεώρηση του άρθρου 3. Πιθανόν να ευελπιστεί ότι αυτό θα ισχύει και τότε, αν είναι ο ίδιος τα πράγματα, ο Αρχιεπίσκοπος, και δεν είναι κάποιος άλλος. Αλλά με δεδομένο ότι και ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, έδινε κάποιες υποσχέσεις, θα σκίσουμε τα μνημόνια, θα καταργήσουμε τον ένφια και άλλα ψέματα, πολλά ψέματα. Υποσχέσεις, τι να παριθμίσουμε, να δούμε ότι για τα διόδια τι έλεγε και τι έκανε για τα διόδια. Για παράδειγμα, έλεγε εμείς τότε πήγαινε και συνηγορούσε σε αυτούς που έλεγαν δεν πληρώνουμε και δεν πληρώνω. Υπήρχε ένα κίνημα του δεν πληρώνω. Κάποιους από αυτούς τους συμβούλους, λέει, που ήταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, αν δεν κάνω λάθος σήμερα. Πάει το και είδατε κανένα κίνημα αυτό, αυξήθηκαν τα διόδια, αυξάνονται, πληθύνονται. Εδώ έχουμε, οι γεννήσεις μειώνονται αλλά τα διόδια αυξάνονται. Βέβαια θα μου πείτε τι ανάγκη έχουμε τώρα. Έρχονται μετανάστες φουλ, καραβιές τους φέρουν. Για να έρθουν, γιατί χρειαζόμαστε εργατικά φθηνά χέρια. Να έρθουν βιομηχανίες στην Ελλάδα για να τα δουλεύουν οι Πακιστανοί. Και ξέρετε ποιοι θα είναι οι φύλακες, υποπτεύομαι. Αυτοί που θα βγουν από τη φυλακή. Οι Πακιστανοί που είναι μέσα θα φυλάνε τους άλλους που θα δουλεύουν εκεί. Τι πράγματα, δεν ξέρω, κάτι ετοιμάζεται πολύ χοντρό, δεν ξέρω τι θα επιτρέψει ο Θεός πέρα από όλα αυτά. Η Εκκλησία της Κρήτης λοιπόν έβγαλε ένα κείμενο, όπως και, για να μην αδικήσουμε, θέση πάνω στη συνταγματική αναθεώρηση πήραν και οι Μητροπολίτες Γουμενήσης Δημήτριος με ένα ωραίο κείμενο. Ο Πυραιός, όπως είπαμε αρχικά, με μια βαρισίμαντη συνέντευξη όπου προέβηκε σε αποκαλύψεις γιατί και για ποιο τρόπο προβαίνουν προσπαθούν να κάνουν αναθεώρηση του άρθρου 3 του συντάγματος, και ο Μητροπολίτης Λαρίσης επίσης, ο Ιερώνυμος, ο οποίος είναι και νομικός και εκλεκτός νομικός και καλός άνθρωπος, και είναι τυχεροί οι Λαρισαίοι να το λέμε ότι έχουν στη Μητροπολίτη, τους έτυχε να έχουν έναν καλόν ιεράρχη, αρκεί να διατηρήσει το ήθος και την προσωπικότητα που είχε πριν εκλεγεί. Γιατί παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο, όταν εκλέγεται κάποιος Μητροπολίτης να αλλάζει χαρακτήρα, τον αλλάζει εξουσία. Εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε για τον Μητροπολίτη Λαρίσης να μην αλλάξει, γιατί ήταν καλό παιδί, συνετός και αγαπητός σε όλους και πολύ καλός στη δουλειά του και στην ενορία του που ήταν εδώ στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην Άγιο Ιωάννη, στη Βουλιαγμένη, όπου ήταν ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, αλλά και στην Σύνοδο. Να δούμε λοιπόν, να διαβάσουμε τι αποφάσισε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Τι λέει? Εκφράζει τις ανησυχίες της, αλλά τις ανησυχίες της τις καταγράφει. Η Ιερά, λέει, Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης, μετά από την χθεσινή ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό έχει βγει 15 Οκτωβρίου, Μαρτίου, μία μέρα μετά την ψηφοφορία, για την αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος και δι των άρθρων 3 και 21, επαναλαμβάνει την ομόφωνη απόφασή της για τους κινδύνους τους οποίους ενέχει η προτινόμενη τροποποίηση. Συγκεκριμένα, η Ιερά Σύνοδος επανέρχεται στις θέσεις της για τα θέματα αυτά, τις οποίες έχει εκφράσει δημόσια, και τονίζει την ανάγκη της συνταγματικής κατοχύρωσης του ιερού θεσμού της οικογένειας, η οποία αποτελεί το κύτταρο και τη βάση της ελληνικής κοινωνίας. Κοιτάξτε, αυτό που θέλαν να βγάλουν από το Σύνταγμα ήταν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Τους ενοχλεί η παρουσία, η αναφορά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τους ενοχλεί και αυτό προσπαθούν να βγάλουν. Επίσης, λέει το κείμενο, η εισαγωγή της έννοιας της ουδετεροθρησκείας στο 3ο άρθρο του Συντάγματος θα δημιουργήσει άμεσες ένομες συνέπειες στην ελληνική κοινωνία, όπως για παράδειγμα τον εν γέννη θεσμικό εξωστρακισμό της Εκκλησίας και της Ορθοδοξίας από το δημόσιο βίο. Μα αυτό επιδιώκουν. Σύλλογο επιδιώκουν να την κάνουν την Εκκλησία. Να αντιμετωπίζεται από τους κρατικούς φορείς όπως ένας σύλλογος. Αυτό θέλουν. Την κατάργηση του ορθοδόξου χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών. Μα αυτό το έχουν πετύχει ήδη. Ο Γαβρόγλου βγάζει αποφάσεις, έχει βάλει τα 99 ονόματα του Αλλάχ και έχει το Κοράνι στην καρδιά του. Το Ευαγγέλιο δεν το είδαμε να το κρατάει ποτέ. Τουλάχιστον σε φωτογραφία. Μπορεί ο άνθρωπος να το κρατάει στο σπίτι του. Δεν ξέρω, ρε εσύ, Γιώργο, εκεί μπορεί να κάνουμε και λάθος. Ξέρεις, είναι... Μερικές φορές λέμε πράγματα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Ο άνθρωπος να είναι πιο πιστός από όλους μας. Να κάνει τις μετάνοιές του, να διαβάζει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, την παράκλησή του, αλλά να κρατάει και το Κοράνι. Να βγάλεις και φωτογραφία με το Κοράνι. Είναι κάποιοι που θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Μακάρι να προσεύχεται ο άνθρωπος. Τώρα πάντως κάνει προσευχή να περάσει συμφωνία. Γιατί ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί το Σεπτέμβριο ότι θα κάνει προσλήψεις. Και πώς θα κάνει προσλήψεις? Πρέπει να διώξει κάποιους για να βάλει άλλους. Δεν έχει τόσες θέσεις στο δημόσιο. Πρέπει να διώξει. Ποιους θα διώξει? Αυτούς που δεν αντιδρούν, που δεν κάνουν απεργίες, που δεν κατεβαίνουν σε απεργίες, που δεν κλείνουν τους δρόμους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ιερείς. Ας τους βγάλουμε από το δημόσιο, τους βάλουμε σε ένα παραπλήσιο έτσι, δήθεν να υποτίθεται ότι νιώθουν σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Να συνεχίσουν να νιώθουν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να μην είναι, να είναι κάτι άλλο. Να μην είναι. Δεν θέλουμε θρησκευτικούς λειτουργούς στο δημόσιο πλέον. Δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, αφού το λέει. Ο άθεος πρωθυπουργός, ξέρετε, δεν είναι άθεος. Όποιος δηλώνει ότι είναι άθεος είναι και ψεύτης. Γιατί ο άθεος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός. Και πιστεύει μόνο σε αυτά που βλέπει. Άρα τι είναι? Πιστεύει σε είδωλα. Τι είναι λοιπόν ο άθεος? Απλώς ένας ειδωλολάτρης. Πιστεύει μόνο σε αυτά που βλέπει με τα μάτια του, τα ορατά. Αυτά κατανοεί, αυτά συνειδητοποιεί. Για μένα, όποιος, συγγνώμη που θα το πω, αλλά η αθεία ταυτίζεται με τη βλακεία και με την ειδωλολατρία. Αντί να λένε, είναι εξυγχρονισμένη ειδωλολατρία, αντί να πούνε ότι είμαι ειδωλολάτρης, λέμε είμαι άθεος. Αυτό λένε. Αλλά αφού πιστεύει σε είδωλα, πιστεύω ότι μπορεί να φτιάξει τον κόσμο μέσα από συμφωνίες, μέσα από, όπως με τις Πρέσπες, από συμφωνίες με τον Ερντογάν για το διαμελισμό. Λέω, ξέρω εγώ, υποθέτω, μακάρι να μην γίνονται αυτά. Ναι. Τώρα βέβαια καταργείται και η προδοσία, καταργείται και η συνεργασία από τον ποινικό κώδικα με τον εχθρό. Δηλαδή το να προδίδει σήμερα μυστικά του κράτους δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Το καταργεί τώρα. Τώρα με τον ποινικό κώδικα που φέρνει ο Υπουργός θέλει να ελευθερώσει τους συντρόφους που έχουν στις φυλακές. Και η Μολότοφ. Ξέρετε, καλοί μου χριστιανοί, μπορεί να φτιάξετε από μία Μολότοφ και να τη φέρνετε μαζί σας. Και να σας πιάσει η αστυνομία δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Φέρω μία Μολότοφ στην τσέπη μου. Τι σε πειράζει, αδελφέ? Την έριξα? Δεν την έριξα. Απλώς τη φέρνω και άμα μου καπνίσει θα τη ρίξω. Αυτό δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα, ότι όποιος φέρει Μολότοφ δεν ενοχοποιείται. Και όποιος ρίξει τη Μολότοφ από κακούργημα που ήτανε, βέβαια μας βγήκε ο κύριος Κυρίτσης, υπουργός και αυτός, κυβερνητικός τέλεχος, και είπε από τις Μολότοφ λέει δεν έχουμε θανάτους. Και του είπαν κάποιοι, ήδη απαντήσαν, νομίζω του απάντησε ο Φίλης, ότι ξέχασε λέει τη μαρφίν. Αυτή η μαρφίν. Κάποιοι τότε ξέρανε πρόσωπα και πράγματα και είχαν πει ότι θα κάνουν συλλήψεις των ενόχων. Αυτούς που κάψανε τότε τα παιδιά που ήταν μέσα τους υπαλλήλους της μαρφίν. Αλλά φαίνεται κάποιοι υπενέβησαν απ' έξω και τους σταμάτησαν τις. Και αυτοί τότε ανέβηκαν σε κυβερνήσεις, ανέβηκαν σε εξουσίες, σε άρματα. Ξέρεις, πάνω σε πτώματα πατάς για να ανεβείς στην εξουσία, λέει ο λαός. Όποιος δεν πατήσει λέει σε πτώματα δεν ανεβαίνει στην εξουσία. Έτσι είναι. Οι φιλοδοξίες και οι εγωισμοί και η υπεροψία σε κάνει να μην υπολογίζεις τίποτα, ούτε τη μάνα σου. Και είναι και ωραία και πετυχημένα τα σκίτσα του Αρκά αυτόν τον καιρό που λέει η παιδική ζωή του Πρωθυπουργού. Πολύ ωραία, πετυχημένα σκίτσα. Με χιούμορ. Κατάργηση λοιπόν του ορθοδόξου χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο ήδη το έχουν κάνει. Την κατάργηση των θρησκευτικών συμβόλων και των θρησκευτικών αργιών. Μα ήδη και αυτά προσπαθούν να τα κάνουν. Ήδη, δεν ξέρω, στην Αυστρία νομίζω, έπαψε να αποτελεί αργία η Μεγάλη Παρασκευή. Δεν αποτελεί, είναι εργάσιμη ημέρα. Βέβαια, άμα παίζει, ξέρω εγώ, καμιά ομάδα εθνική εκεί της Αυστρίας, μπορεί να το κάνει αργία το κράτος. Αλλά ό,τι αφορά το Θεό, όχι. Κυνηγάνε τον Χριστό. Το έχετε πάρει ήδη σε όλο τον κόσμο. Παντού. Επιβουλεύονται πώς θα τον κυνηγήσουν, να μπουν από μέσα. Δημιουργούν δούριους ύπους. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε, χριστιανοί μου, την προσευχή μας. Θα καταργηθούν λοιπόν τα θρησκευτικά σύμβολα και οι θρησκευτικές αργίες, όπως είχε προτείνει ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος του Πασόκ, πρόεδρος του Πασόκ, με το Σαμαρά τότε που πηγαίνανε μαζί. Αυτός ο Βενιζέλος, ο νυν Βενιζέλος, όχι ο παλιός, αυτός το 2003 στην Εσιαία είχε προτείνει να καταργηθούν οι εικόνες, να αφαιρεθούν οι εικόνες από τα δημόσια κτίρια και να καταργηθούν και να απομακρυνθούν τα θρησκευτικά σύμβολα. Και έχει μια ανωδική πορεία από τότε, μέχρι και πρόεδρος κόμματος έφτασε. Ξέρετε, όποιος βρει στο Χριστό γίνεται και υπουργός, όπως έλεγε ο φίλος μου, νομικός και γενικός διευθυντής της ΕΡΤ του 1990, από τους μοναδικούς διευθυντές που βγήκε μέσα από τους υπαλλήλους, από τους συλλόγους και όχι, δεν ήταν εγκάθετος, διορισμένος δηλαδή απ' έξω, είπε ότι όποιος βρίσει, λέει, κύριε Μακρύ, το Χριστό, γίνεται μέχρι και πρόεδρος και πρωθυπουργός και υπουργός. Και του λέω, τι εννοείται? Να, λέει, μια γυναίκα για παράδειγμα, ηθοποιός ήταν αυτή, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει, τραγουδίστρια, ηθοποιός, κάτι τέτοιο. Έβγαλε, λέει, σε ένα περιοδικό από αυτά που βγάζουν τα πονηρά penthouse, που ήταν αυτά που κυκλοφορούν με τις γυμνές μέσα. Έκανε μια παρουσίαση αυτή η τραγουδίστρια, ηθοποιός, δεν ξέρω τι ήταν, και γυμνή φωτογραφήθηκε πάνω σε σταυρό. Και μάλιστα το περιοδικό κυκλοφόρησε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ναι, ναι, ακούστε. Μεγάλη Εβδομάδα. Έκανε γυμνή φωτογράφηση αυτή πάνω σε σταυρό. Έκανε την εσταυρωμένη, δηλαδή. Γελιοποιούσε τον Χριστό. Την πίστη μας, τη θρησκεία μας. Ξέρετε τι εξέλιξη είχε? Φοβερή εξέλιξη. Τι να σας πω. Αυτή ανέβηκε και έγινε και υπουργός. Δεν σας λέω όνομα. Άμα σας πω όνομα, ξέρετε, το να βρεις το Θεό δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Αν βρεις έναν από αυτούς όμως, σε πάνε χειροπόδαρα μέσα. Και δεν το λέω το όνομα γιατί τους φοβάμαι. Γιατί θέλω να σας μιλάω και να σας τα αποκαλύπτω. Θα σας αφήνω και εσάς να ψάξετε, ρε παιδί μου, να βρείτε ποια ήταν, ξέρω εγώ, αυτή η τραγουδίστρια ή η ηθοποιός που έγινε υπουργός. Και ήταν μετά τη φωτογράφηση που έκανε στο Pet House. Έχει γραφτεί, ψάξτε και λίγο έτσι. Σας βάλω έτσι σε ένα πλαίσιο να το ψάξετε λίγο, να το βρείτε. Και είδαμε και το Βενιζέλο τότε που, δεν ήταν μόνο Βενιζέλος, να μην λέμε μόνο για το, αλλά ήταν αυτός, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν από τους πρωταγωνιστές τότε. Να απομακρυνθούν οι εικόνες, έλεγε. 2003, λίγο πριν, τότε που γινόταν η μεγάλη φασαρία για τη διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Τότε αυτό που είχαν προτείνει το Εβραϊκό, το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο, στον τότε πρωθυπουργό, τον Σιμίτη, τον Κώστα, εξαφανισμένος ο τότε πρωθυπουργός, αλλά διατηρεί γραφείο στη Βουλή, όλα και όλα, το γραφείο του είναι γραφείο του και κοντά στην είσοδο γραφείο, όποιος πέρασε πρωθυπουργός έχει και το γραφείο του να δέχεται τους ανθρώπους, πρωθυπουργός χώρας είναι. Άλλο τώρα να έχεις γραφείο στη Βουλή που έχεις αστυνομία γύρω-γύρω και σε φυλάνε και μπορείς όποιον θέλεις, νιώθεις λίγο ασφαλής. Και άλλο να κυκλοφορείς, ξέρω εγώ, στους Αγίους Θεοδόρους το βράδυ, μη φας και καμιά ξόφαλτση από κανέναν δυσαρεστημένο. Είναι τελείως διαφορετικό. Είχε λοιπόν το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο που είχαν κάνει τη συνάντηση τον Απρίλιο του 1996 στη Νέα Υόρκη. του είχαν ζητήσει την απάλληψη του θρησκεύματος για λόγους, λέει, για να μην δημιουργείται ρατσισμό. Ωστόσο όμως το Ισραήλ αναγράφεται το θρήσκευμα όταν είσαι Ιουδαίος. Βέβαια θα μου πείτε, στο Ισραήλ δεν ζουν μόνο Ιουδαίοι, ζουν και Ορθόδοξοι και πολλοί. Το 1 τρίτο είναι Ορθόδοξοι. Αλλά λένε ότι τους έχουν επιβάλει εκεί, ότι αν θα αναγράψετε και θα πείτε ότι είστε Ορθόδοξοι και καταγραφεί αυτό στις ταυτότητές σας, θα χάσετε την επιδότηση που δίνει το κράτος, κάποια επιδότηση, για αυτή περισσότεροι από αυτούς είναι έπικοι που ήρθαν από τη Ρωσία. Εβραίοι, Ρωσοεβραίοι δηλαδή είναι, που κατέβηκαν από τη Ρωσία και μένουν πλέον, τους δώσανε σπίτια εκεί, εκεί στα χωριά που είναι διεκδικούμενα και από τους Παλαιστινίους, αυτοκίνητα, σπίτια και επίδομα κάθε μήνα για να διατηρούν εκεί, και τους δίνουν και δουλειές. Αλλά με μια προϋπόθεση. Έτσι μου είπε τουλάχιστον ένας που βρήκα στο Πανάγιο Τάφο και είχα μια συζήτηση μαζί του, έτσι. Και μάλιστα ήταν και υπηρετούσε και τη θητεία του το παιδί τότε. Ρωσοεβραίος, και είπε η οικογένειά του και μου τα είπε. Αν μου λέει αυτός ψέματα και εγώ μεταφέρω τα λόγια του. Μου είπε ότι είναι Ορθόδοξοι αλλά δεν μπορούν να το δηλώσουν. Και δεν είναι βέβαια ρατσιστικό να δηλώνεις την πίστη σου. Εδώ στην Ελλάδα όμως ήταν ρατσιστικό και έπρεπε το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εβραίων να το βγάλει. Και το ζήτησε από το Σιμίτη και ο Σιμίτης το 2000 έβαλε έναν εγκάθετο εκεί απ' έξω, έναν, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, Σταθόπουλος νομίζω, Μιχάλης. Τον έβαλε υπουργό, έβγαλε το θρήσκευμα, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και μετά έφυγε εκτός. Δεν τον ξαναείδαμε στην πολιτική. Ξαφανίστηκε αυτός. Είναι βέβαια στην Ακαδημία Αθηνών. Τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω στο κείμενο, να μην φεύγουμε από το κείμενο της, που έβγαλε η Εκκλησία της Κρήτης. Τέταρτον, λέει, τη θεσμική απορρίθμιση των Ορθοδόξων, η αναθεώρηση του άρθρου 3, δημιουργεί άμεσες ένομες συνέπειες και στη θεσμική απορρίθμιση των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών καθεστώτων στην Ελλάδα και της θεσμικής οντότητας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, με προφανείς δυσμενέστατες συνέπειες για το γένος μας και όλο τον ελληνισμό. Δεν λένε ψέματα, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια θα μου πείτε, η Εκκλησία έχει ανάγκη από το Σύνταγμα. Όχι. Αλλά οι αρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ότι αυτό που χαρακτηρίζει το έθνος είναι το όμεμον, δηλαδή το ίδιο αίμα, το ομόθρησκον, την ίδια θρησκεία, και το ομόγλωσσον, την ίδια γλώσσα. Τρία πράγματα. Και αυτό σε χαρακτηρίζει αν είσαι Έλληνας ή αν είσαι Τούρκος ή αν είσαι κάτι άλλο. Σήμερα βέβαια αυτά έχουν καταργηθεί. Γιατί καταργήθηκαν? Γιατί το 1897 συνήλθε πάλι αυτό το Παγκόσμιο Σιωνιστικό Συμβούλιο στη Βασιλεία της Ελβετίας και έβγαλε τα λεγόμενα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, τα οποία πολλοί αμφισβήτησαν ότι είναι ψευδέστατα κείμενα και δεν ισχύουν. Ωστόσο βλέπουμε ότι στην πράξη εφαρμόζονται όλα. Ας λένε κάποιοι λοιπόν ότι δεν ισχύουν. Εφαρμόζονται όλα. Και σας λέω ότι κάποιοι καλύπτονται πίσω από τον λεγόμενο αντισημιτισμό για να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Καλύπτονται δηλαδή, λες εσύ τις αλήθειες, λες ας πούμε για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι είναι θύματα, όπως είμαστε και εμείς θύματα. Αυτοί στο Ισραήλ που μένουν, οι περισσότεροι, είναι θύματα. Θύματα ενός κατεστημένου, του σιωνιστικού κατεστημένου. Ο σιωνισμός είναι ένα κομμάτι που δεν είναι ανάγκη να είναι, ξέρετε, ο σιωνιστής σήμερα δεν πιστεύει σε τίποτα. Έχει φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα του και σε αυτό που πιστεύει είναι αυτό που βγαίνει μέσα από τα γάλματα εκεί των στόων, τον νεοσφόρο. Δεν έχουν καμιά σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποιούν όμως και μεταχειρίζονται τα κείμενα για να καλυφθούν. Και πιστεύουν ότι ο Θεός είναι άλλος, εκτός, όχι αυτός που λένε τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Καλύπτονται λοιπόν πίσω από τον Ισραήλ, από το λαό του Ισραήλ, για να καταλάβετε τι σημαίνει. Και όποιος μιλάει, ας πούμε, για τους σιωνιστές, λέει ότι είναι αντισημίτης. Α, δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Σιωνιστές έχουν σκοτώσει και πρόεδρο του Ισραήλ παλιότερα. Σιωνιστής ήταν αυτός που τον καθάρισε. Και άλλα πολλά παραδείγματα δηλαδή, αλλά τα εμπλέκουν, γιατί σήμερα οι Έλληνες δυστυχώς δεν διαβάζουμε την ιστορία. Δεν ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις. Μας αρέσει η ημιμάθεια, η οποία είναι η αιστεία του κάθε κακού. Δηλαδή, σας λέω εγώ κάτι αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Ψάξτε το, ρε αδελφέ. Άμα έχω κάνει λάθος, να ζητήσω συγγνώμη. Ψάξτε το όμως. Αυτό είναι η ενημέρωση, να έχει και ουσία και να σας προκαλεί το ενδιαφέρον να ψάξετε, να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα. Είναι σημαντικό αυτό. Να το κάνετε. Δηλαδή, σας είπα εγώ για κάποια πηγή ότι έχουν 1 εκατομμύριο Ορθοδόξους κάτω. Ρωτήστε τον Πατριάρχη μας. Τους έχουμε πηγές κάτω που μπορεί να επιβεβαιώσουν αυτά που λέω. Δέστε τα επίσημα έγγραφα, πώς καταγράφονται οι επίσημες θρησκείες στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα δείτε 70% αθεία, 30% οι πιστοί. Στα 3 εκατομμύρια δηλαδή, την περισσότερη, το 30%. 900.000 είναι στα 3 εκατομμύρια οι πιστοί Ιουδαίοι. Οι υπόλοιποι τι πιστεύουν? Πού έχουν πάει, τι πιστεύουν? Δεν ξέρω. 1 εκατομμύριο είναι Ορθόδοξοι. Και ξέρετε, κάποιος πρόεδρος είχε προτείνει, όχι σε αυτόν τον Πατριάρχη, στον προηγούμενο, λέει άφησε τους Παλαιστινίους στον Ειρηναίο, αυτόν που διώξανε τότε. Τον μπλέξανε τότε τον καημένο και αυτόν. Και αυτός είχε μια ανασφάλεια και πλήρωσε την ανασφάλειά του, γιατί εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους. Και το μοναδικό επίσκοπο που έκανε, τον έχρισαν οι άλλοι πατριάρχοι. Ο νυν πατριάρχης είναι η μοναδική χειροτονία του προηγούμενου πατριάρχη. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να κάνει άλλον επίσκοπο ή μητροπολίτη. Αυτόν έκανε και αυτός πήρε τη θέση του. Λοιπόν, για ρωτήστε αυτούς τους ανθρώπους, τι του πρότεινε τότε Σαρών, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε αυτόν τον πρόεδρο. Του λέει, άφησε τους Παλαιστινίους που είναι λιγότεροι σε αριθμό Ορθόδοξοι και θα κάνω επίσημη θρησκεία την Ορθοδοξία αν αναγνωρίσεις, αν τους εγκαταλείψεις και έρθεις και αλλάξεις τακτική. Αυτό του είχε προτείνει και προς τιμή του δεν το δέχτηκε. Προς τιμή του δεν το δέχτηκε. Γιατί δεν μπαίνει σε διαβούλευση η πίστη μας. Η Ιερά Σύνοδος λοιπόν της Κρήτης επισημαίνει προς τους αρμοδίους της πολιτείας αλλά και προς κάθε άνθρωπο ότι η αποδόμηση θεσμών είναι επικίνδυνη και θα αποβεί καταστροφική εάν βεβαίως αυτή θα ολοκληρωθεί στη Βουλή που θα προκύψει μετά από τις εκλογές. Δεν ξέρουμε ποια Βουλή θα προκύψει. Αλλά να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί η γνώμη μου, προσωπική άποψή μου και μπορεί να κάνω λάθος, ότι το νόμισμα έχει δύο όψεις, το πολιτικό νόμισμα. Ας πούμε, για παράδειγμα, πες ότι η Ελλάδα, τώρα έχουμε το ευρώ, η Ελλάδα όμως έβγαζε και ένα πολιτικό νόμισμα με πολιτικά πρόσωπα. Το νόμισμα που θα έβγαζε, ένα νόμισμα, Γιώργο, που θα έβγαζε, ένα δίφραγκο, ξέρω εγώ, 2 ευρώ, αντί για η μία όψη στο δίφραγκο θα ήταν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή το ίδιο νόμισμα με διαφορετική όψη, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Βέβαια πολλοί λένε ότι για να φύγει αυτός πρέπει να έρθει ο Μητσοτάκης. Μα αυτό το διπολισμό, το δικομματισμό καλλιεργούν κάποιοι επίτηδες για να μας έχουν να μας μαζικοποιούν. Δημιουργούν τον κίνδυνο στον έναν ότι είναι επικίνδυνος αυτός. Έτσι δεν βγήκε και ο Τσίπρας. Πήγανε κάποιοι Έλληνες γιατί ο Σαμαράς έκανε ζημιά. Επίτηδες δημιουργούν για να καλλιεργούν και να κυβερνούν αυτοί πίσω από τους άλλους. Μας πιάνουν δηλαδή... Πώς να το πούμε, μας πιάνουν στον ύπνο, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και μου είπε μια κυρία, εγώ λέει θα την ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από τον Τσίπρα. Λέω τώρα, μετά θα ξαναρθεί και θα μου λες ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τον Τσίπρα για να είναι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε από τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό έχω μια επιφύλαξη, μακαριότατε, ξέρετε πώς σας αγαπάω, το ξέρετε από παλιά. Έχουμε βέβαια 12 χρόνια να συναντηθούμε, από τότε που βγήκατε 11-12, Δεν σας έχω δει, ούτε με έχετε δει, αλλά αυτό είναι άλλο. Εγώ σαν Ορθόδοξος εξανώς, όλους τους Ορθοδόξους αγαπάω. Και επειδή εσείς δηλώνετε Ορθόδοξοι, σας αγαπάω. Και πολύ περισσότερο επειδή είστε και Αρχιεπίσκοπος. Μην είστε τόσο σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης θα υποστηρίξει το άρθρο 3 να παραμείνει ως έχει. Βέβαια θα έχει περισσότερες αντιδράσεις. Μην είστε όμως τόσο σίγουρος. Γιατί πρόσωπα που προωθούνται για βουλευτές και αυτά δεν μου φαίνεται ότι έχουν καλή σχέση με την Εκκλησία. Κάποτε ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να προτιμάτε πρόσωπα τα οποία είναι πιστοί. Ένα τέτοιο πρόσωπο, για παράδειγμα, εγώ θα σας το πω δημοσίως, δεν φοβάμαι να το πω. Είναι ένας περιφερειάρχης που βάζει εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Έχει πνευματικό άνθρωπος, είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Δεν έχει σημασία αν διατέλεσε με τη Νέα Δημοκρατία παλιά, αλλά είναι πιστός. Και εγώ δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω δει από κοντά. Αλλά ακούω πολλά καλά λόγια από χριστιανούς και πνευματικούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω και το όνομά, δεν το θυμάμαι που μου το είπανε, Γιώργο. Αλλά είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Λέει, βάζει υποψηφιότητα για περιφερειάρχης. Λίγοι είναι αυτοί, να τους βρείτε. Αυτοί που έχουν πνευματικό, που έχουν φόβο Θεού, αυτοί όπου και να είναι μπορεί να βάλουν την πίστη τους μπροστά και να μην λογαριάσουν τίποτε. Είπα σε κάποιον βουλευτή, λέω, αν σε κάνουν υπουργό με αντάλλαγμα να σε βάλουν στη μασονία και στις στοές, θα το δεχτείς? Και μου λέει, δεν θα πουλήσω και την ψυχή μου για μια θέση στην εξουσία. Και ξέρετε γιατί μου το απάντησε έτσι? Γιατί έχει πνευματικό. Έχει φόβο Θεού, έχει πίστη. Και πάλι, για να μην κάνω προπαγάνδα, δεν θα σας πω ποιος είναι ή ποια είναι. Δεν θα σας το πω. Αλλά έχει πνευματικό και αυτό έχει μεγάλη. Γιατί ο δρόμος της εξομολόγησης, ο δρόμος της μετανοίας είναι ο δρόμος που σε οδηγεί στο Θεό. Όταν βάζεις προτεραιότητα λοιπόν το Θεό, τότε σε κάποια στιγμή που θα χρειαστεί παραστεί ανάγκη, καταλαβαίνεις, σε κρατάει ο Θεός στο δρόμο. Δεν σε αφήνει να παρεκκλίνεις. Επίσης λοιπόν η Ιερά Σύνοδος, με αφορμή υβριστικά και απαξιωτικά δημοσιεύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εις βάρος εκκλησιαστικών προσώπων της Εκκλησίας Κρήτης, τα οποία σχόλια καταδικάζει απερίφραστα, υποστηρίζει το αναφέρετο. Υπήρχαν και αυτά. Βέβαια ο ποινικός κώδικας το λέει, μην αντιδρείτε, δεν θα μπορούμε να αντιδρούμε. Γιατί ο ποινικός κώδικας πλέον ελευθερώνει τις ύβρις κατά εκκλησιαστικών προσώπων, κατά εκκλησίες, κατά του Θεού. Ελεύθερα λέει μπορείτε να βρίζετε. Θα γίνει μια τρούμπα όλη η Ελλάδα. Αυτό θέλουν να κάνουν και με τους νόμους και με όλα αυτά που προωθούν. Θα πούμε για τους νόμους σε περίληψη, γιατί δεν ξέρω και πόση ώρα, δεν θέλω να σας κουράζω κάθε φορά. Ξέρετε, ξεχνιέμαι και περνάει ο χρόνος και μου λέει ο Γιώργος, περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να κάνουμε. Τι να κάνουμε? Υποστηρίζει το αναφέρετο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης απόψεων και προβληματισμών από οποιονδήποτε, καθώς βεβαίως και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης όποιας διαφορετικής άποψης, αφού αυτό επιβάλλει η δημοκρατία και το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Αυτό είναι σωστό. Αλλά για ποια ελεύθερη έκφραση? Εδώ υπάρχει ο νόμος περί ρατσισμού. Όταν δηλώνεις, κάνεις κριτική ή δηλώνεις κάτι, σε πάνε ή για Ισλαμοφοβία ή για αντισημιτισμό. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημητρά μου? Εκεί στο παρατηρητήριο. Όποιος δηλώνει ελευθέρως κάτι διαφορετικό θα πρέπει να καταδικάζεται. Έτσι. Έμαθα ότι κάνετε μηνύσεις σε διάφορους, ξέρω εγώ. Είναι αυτός το καλέ στο παρατηρητήριο του Ενσίλκη, πως λέγεται αυτός ο καθηγητής, δεν ξέρω, στο Χάρβαρντ, από το Χάρβαρντ. Είναι για υποστηριχτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νοιάζεται για τον πλησίον, αλλά όχι για τον Ορθόδοξο. Προσέξτε, ο εχθρός του είναι ο Ορθόδοξος. Γιατί από τον καιρό, θυμάμαι, του πατρός Αντωνίου του Αλεβιζόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, από το 90, από τότε που βγήκε το παρατηρητήριο, όλο μηνύσεις κατά της Εκκλησίας κάνει αυτός ο άνθρωπος. Η Εκκλησία τον βλάπτει. Όλα τα άλλα είναι ρολόι. Μόνο αυτό τον βλάπτει και αυτό χτυπάει. Τέλος πάντων. Έχει βρει και τα κάνει. Βέβαια, κράτος, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Λεφτά μπορεί να υπάρχουν, να δίνει τα παράβολα για τις μηνύσεις. Ο κόσμος δεν έχει να κάνει. Τσακώνεσαι, Γιώργο, με τον γείτονά σου και πλέον πρέπει να πληρώσεις για να του κάνεις μήνυση ή να πληρώσει εκείνος για να σου κάνει μήνυση. Και τώρα αυτό που ίσχυε για να μειώσουν, λέει, τις δίκες, δηλαδή θα αφήσουν πολλούς άνεργους δικηγόρους που θα τους χρησιμοποιήσουν, δεν ξέρω, θέλουν να εξωστρακίσουν τώρα από ό,τι υποπτεύομαι και καμιά, όπως φύγανε οι επιστήμονες οι μεγάλοι, να φύγουν και οι δικηγόροι προς το εξωτερικό, γιατί να μην έχουμε, ξέρεις, αυτό το επιστημονικό στοιχείο σε όλα τα επίπεδα, να το χάσουμε, να μειωθεί αυτό το κύρος για να μπορέσουν να λειτουργούν οι λοποδίτες καλύτερα, κατάλαβες. Χρέος όλων, μας δηλώνει η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης, είναι ο δημόσιος διάλογος να διενεργείται με νυφαλιότητα και επιχειρηματολογία, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην άποψη που καθένας εκφράζει, με αποφυγή της χρήσης μειωτικών χαρακτηρισμών για όσους τυχόν έχουν διαφορετική άποψη. Ναι, όποιος δεν συμφωνεί με κάποιον, δεν χρειάζεται να τον κατηγορεί. Δεν δηλώνει ότι δεν συμφωνεί. Βέβαια, η δήλωση ότι δεν συμφωνείς, Γιώργο, δεν συμφωνούμε μαζί, μπορεί να είναι ρατσισμός. Ή όταν θέλω, ξέρετε, εδώ στη Δημοκρατία, και μάλιστα στη Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργεί από ό,τι καταλαβαίνω άλλο καθεστώς δημοκρατίας. Εδώ όποιος μιλήσει στείνεται στη γωνία και αρχίζει το μικρότερο να σου στείλουν το ρουβίκονα. Και να σου στείλουν το ρουβίκονα, να σου κάνει, ξέρω, φίλε, μια έτσι σύσταση. Κάτσε καλά, γιατί τώρα σου σπάσαμε τα μισά πράγματα, ή ξέρω εγώ στην πρεσβεία κάναμε αυτά, το υπόλοιπο θα το κάνουμε, θα έρθουμε πιο δυνατοί μετά. Είναι σαν τους μπράβους εκεί στα κέντρα, τα διασκέδασης, κάπως έτσι λειτουργούν. Τάγματα ασφαλείας. Και δεξιά τάγματα και αριστερά. Να γιατί λέμε εμείς ότι υπάρχει κλίμα εμφυλίου. Κάποιοι το καλλιεργούν. Δεν ξέρω. Κάποιοι που ήταν έτσι θητεύσατες στην Ουκρανία έχουν έρθει με την ίδια αποστολή στην Ελλάδα. Τα είπαμε αυτά στην προηγούμενη εκπομπή. Τα είπαμε και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε από τις δηλώσεις του ίδιου, τις οποίες μετέδωσε ο Αντένα και μετά τα πήρε πίσω. Ξέρετε, γιατί αν δεν τα έπαιρνε πίσω ο Αντένα και είπε ότι δεν κάναμε λάθος, θα κοβόντουσαν κάποια κεφάλαια, ξέρω εγώ, λέω. Κάποια συνεργασία που έχουν, ξέρεις, με τον πέραν του Ατλαντικού χωρών. Λοιπόν, για να πάμε όμως και λίγο. Εμείς δεν πάμε στα ονόματα, ξέρετε, ποιοι θα βγουν στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι. Αυτά έχουν δοθεί. Έχουν διοριστεί μέσα σε εισαγωγικά. Απλώς αναμένεται να επιβεβαιωθούν. Η επιβεβαίωση. Γιατί εάν, λέει, δεν πάρεις, λέει, ξέρετε, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος κατηγορούσε τον προκάτοχό του, τον Χριστόδουλο, για το άδικο σύστημα εκλογής των επισκόπων. Και είχε κάνει συνέντευξη, θυμάμαι, μία από τις μεγάλες συνέντευξεις μακαριότατη που είχατε κάνει εκεί στον επενδυτή, σαν συνάδελφο εκεί, τον οποίο συνεργαζόταν, δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει ακόμη να είναι δημοσιογράφος, αλλά είχατε κάνει δισέλιδη, τρισέλιδη αν δεν κάνω, και ένα βαρύτατο κατηγορό κατά του αρχιεπισκόπου, ο οποίος ποδοπατούσε, τον κατηγορούσατε για ότι αλλίωνε το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας, δεν το υπολόγιζε, προωθούσε την αναξιοκρατία στο συνοδικό πολίτευμα. Αυτά λέγατε τότε εσείς, δικά σας λόγια, δεν είναι δικά μου, μην κάνουμε λάθος, δικά σας λόγια ήταν. Είπατε ότι ήταν άσχημο τότε το σύστημα εκλογής των επισκόπων και ότι έπρεπε να γίνει πιο αξιοκρατικό, πιο τίμιο, και έρχεστε, τα έφερε ο Θεός έτσι, και έρχεστε εσείς στην εξουσία και παίρνετε εσείς τη θέση αυτού που κατηγορούσατε. Κοιμήθηκε αυτός και ήρθατε εσείς. Και σας ρωτάω, περάσαν 11 χρόνια από το 9 που βγήκα, το 8 νομίζω, έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια, πάμε στον 11ο χρόνο. Τι κάνατε? Φέρατε την αξιοκρατία? Τα διορθώσατε αυτά που λέγατε τότε? Γιατί αν δεν τα διορθώσατε, μπορώ εύκολα κι εγώ να πω ότι είναι υποκρισία. Αυτό κάνανε οι Φαρισαίοι. Δεν λέω ότι τα κάνατε εσείς. Οι Φαρισαίοι έτσι λειτουργούσαν όμως. Αλλά εσείς τα είπατε, τα καταγγείλετε. Και έρχεστε και έχετε τη δυνατότητα ως Αρχιεπίσκοπος να διορθώσετε αυτό το ανάξιο σύστημα. Το μη αξιοκρατικό που έβγαιναν τα δικά μας παιδιά στις Μητροπόλεις. Και το καταγγέλατε τότε. Τότε κάνατε βαρύτατη καταγγελία γιατί προωθούσατε, θυμάμαι, στη Σύρο έναν Μητροπολίτη δικό σας παιδί εκεί. Τώρα τον πήγε στο Κιλκής, τον βάλατε νομίζω. Δεν έχει καμιά σχέση το πρόσωπο, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Αλλά επειδή δεν βγήκε στη Σύρο και είχε φέρει και τα γλυκά ο άνθρωπος να κεράσει, τόσο σίγουρος ήτανε. Και στο τέλος λέει τα πέταξε τα γλυκά εκεί στους υπαλλήλους της Συνόδου γιατί δεν βγήκε. Φάτε τα, λέει, πάρτε τα από εδώ, λέει, και έφυγε βρίζοντας. Και τότε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω εκείνη την εποχή ήτανε, εκεί στην εκλογή του Σύρου, κοντά εκεί ήταν η συνέντευξη που δώσατε τότε στον επενδυτή. Και είχατε πει αυτά, αλλά δεν κάνατε τίποτε από αυτά. Αντιθέτως, προχωρήσατε πολύ περισσότερο από ό,τι που είχε προχωρήσει ο μακαριστός ο Χριστόδουλος. Εκείνος τουλάχιστον σεβότανε το συνοδικό πολίτευμα και δεν είχε την πονηριά έτσι να δουλεύει στο υπόγειο για να περνάει θέματα. Δεν δούλευε υπό το μόδιον γιατί πάντα ήταν άνθρωπος που αυτό που έλεγε θα το έκανε κιόλας και ήταν και φανερά. Εντάξει, δεν υπάκουσε στην απόφαση της ιεραρχίας τότε για τον Πάπα και έκανε την κίνηση μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν την έκανε, γιατί κάποιοι την αμφισβητούν, για να καλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον Πάπα, γιατί, κοιτάξτε, ο Πάπας τι ρόλο παίζει εδώ στην Ελλάδα. Ξέρετε, εάν δεν τάει καλά με τον Πάπα δεν έρχεται καμιά δόση στην Ελλάδα. Προσωπική μου εκτίμηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να επιχορηγήσει να δώσει στην Ελλάδα χρήματα και τις δόσεις παίρνει εντολή από τους ανθρώπους, τους Opus Dei λεγόντουσαν, αυτοί που έχουν πάει στα κυβερνητικά έτσι, σε κυβερνητικές θέσεις, σε θέσεις κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς λοιπόν τη συγκατάβαση του Βατικανού δεν υπήρχε οικονομική στήριξη στην Ελλάδα. Βέβαια κάποιοι στην Bilderberg χαιρόντουσαν που έφεραν αυτή την οικονομική, έφεραν πρώτα την οικονομική άνθηση, έχασαν κάποια λεφτά εκεί, αλλά τα παίρνουν τώρα μαζεμένα. Γιατί η Ελλάδα είχε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 200 δις αρχικά χρέη, έτσι λέγανε, και τώρα έχει 360 δις. Και δίνουμε τόσα 10 χρόνια και πλέον, και άλλα τόσα και άλλα τόσα να δίνουμε και δεν πρόκειται να μειωθούν, θα αυξάνεται το δημόσιο χρέος. 460, του χρόνου θα είμαστε, ξέρεις, επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο, του χρόνου θα έχουμε, θα πάμε στα 400 δις. Παροχές, πολλές παροχές. Πρέπει ο κόσμος να φάει. Τι παροχές δίνουν όμως σε τραπεζίτες. Ξέρετε, η Ευρώπη δεν δίνει χρήματα για να φάει ο λαός. Δίνει χρήματα, βγάζει χρήματα από τη δεξιά τσέπη και τη βάζει στα αριστερά ή αντίστοιχα. Από την αριστερή τσέπη και τα βάζει στη δεξιά. Οι τράπεζες, για παράδειγμα, έχουν πάρει τόσες για να δουλεύει, λέει, η αγορά. Ανακεφαλαίωση στην ανακεφαλαίωση. Και ξέρετε, ανακεφαλαίωση όχι από τα δικά τους τα κέρδη και, ξέρω εγώ, τα κεφάλαια που έχουν. Τα πληρώνουμε εμείς. Θυμόσαστε τον Καραμαλή, τον Κώστα. 28 δις διέθεσε στις τράπεζες τότε με την κατάρρευση της Λέχμαν, πώς τη λέγανε, μια στην αμερικανική εκεί εταιρείες. Τότε έδωσε 28 δις τα οποία δανείστηκε, 28 δισεκατομμύρια για να τα δώσει πού? Στο τραπεζικό σύστημα. Και ποιοι είναι αυτοί στο τραπεζικό σύστημα? Το ελέγχει το κράτος? Καμία τράπεζα δεν ελέγχει το κράτος. Καμία. Όλες, τι να πούμε, να σας πω ονόματα? Η Eurobank είναι κάποιος Καναδέζος την έχει. Είναι από τα καναδικά συμφέροντα. Η Πυραιός είναι αμερικανικά συμφέροντα. Και μάλιστα πολύ κοντά έτσι. Βέβαια τώρα, άμα λέμε Καναδός και Αμερικανός, είναι οι μετοχές, και οι μετοχές όποιος θέλει μπορεί να τις έχει. Αλλά θυμάμαι τις δωρεές που έκανε τότε για να κρατηθεί ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Πούλησε την Αγροτική Τράπεζα τότε στην Πυραιός, όχι μισοτιμής, την αγόραζες και εσύ, Γιώργο. 1 δισεκατομμύριο είχε τότε αξία, 90 εκατομμύρια την έδωσε. Τα υπόλοιπα 910 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, που πήγανε δεν ξέρω. Σε σέπες καταλήξαν, που καταλήξαν, πάντα δώρος ήταν. Μόνο τα κτίρια είχαν 1 δισεκατομμύριο. Και αυτό έγινε για να πάρουν, λέει, την αγροτική γη, γιατί η χώρα μας, η αγροτική γη, είναι δεσμευμένη, ήταν στην τράπεζα, είχαν δάνεια οι αγρότες μας με την Αγροτική Τράπεζα, η οποία ήταν ελληνική τότε. Τώρα λοιπόν αυτά έχουν πάει σε άλλα χέρια. Δεν ξέρω ποιοι τα έχουν. Δεν λέω. Μπορεί να είναι σιωνιστές, αλλά δεν λέω. Γιατί μην με κατηγορήσουν πάλι ότι... Είπαμε, άλλο σιωνισμός και άλλο εβραϊσμός. Άλλοι Εβραίοι, άλλοι σιωνιστές. Για να δούμε λοιπόν, τελειώνοντας την εκπομπή έτσι λίγο, χωρίς να το σχολιάσουμε, να το σχολιάσουμε την άλλη φορά. Τι καταργεί στον ποινικό κώδικα το νομοσχέδιο που φέρνει τώρα ο Μιχάλης Καλογύρου. Θέλει να βγάλει, κοιτάξτε, στην Αλβανία το 1900 ήταν Ουαλία πριν το αναλάβω Μπερίσα, και είχα ανεβεί το 1990 τότε σε μια αποστολή με την εφημερίδα Καθημερινή, 1990-91. Δεν είχαν έρθει ακόμη ούτε βορειοηπειρώτες ούτε οι Αλβανοί κάτω. Και θυμάμαι ότι υπήρχε, τότε φάγαμε με κάποιους ανθρώπους, έναν Χαϊντάρι νομίζω, τον δολοφόνησαν αυτόν αργότερα. Αυτά ήταν τότε, πώς να σας τα πω, ήταν τα παιδιά της αντιπολίτευσης που τότε άρχισαν να ανεβαίνουν. Φάγαμε μέσα σε ένα ταβερνάκι με τον Μπερίσα τότε, που μας έλεγε πόσο φιλέλληνας είναι. Είμαστε 5-6 άτομα. Ο Μπερίσα, ο Χαϊντάρι, ένας πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού νομίζω εδώ από την Ελλάδα, ή εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού. 5 άτομα είμαστε, και μας τραγούδισε και Θεοδωράκη τότε ο Μπερίσα. Μας τραγούδισε και ήταν και ένθερμος φίλος των τραγουδιών του Θεοδωράκη. Γιώργο, στα Τύρανα φάγαμε. Και μας έλεγε τότε, μας κατήγγειλε τι προσπαθεί να κάνει ο Αλία για να δημιουργήσει κατάσταση ανομαλίες μέσα στην ίδια τη χώρα του. Και το ρωτήσαμε τι ακριβώς είναι, και μας είπε τότε ότι θα βγάλει όλους τους κατάδικους, τους δολοφόνους, αυτούς που έχουν διαπράξει εγκλήματα, να τους βγάλει από τις φυλακές και θα τους διοχετεύσει για να απαλλαγεί, λέει, η χώρα από το πρόβλημα που έχει με την Ελλάδα, ξέρω εγώ, θα τους κάνει εξαγωγή στην Ελλάδα. Και έτυχε να έρχονται αγνοί άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε τότε στην Αλβανία, από τη Βόρειο Ήπειρο, Έλληνες, και να έρθουν και εγκληματίες και να αρχίζουν να ληστεύουν. Αυτό είχαν μάθει άνθρωποι, να σκοτώνουν. Θυμόσαστε τότε που φοβόμαστε να ανοίξουμε την πόρτα γιατί ήρθαν Αλβανοί, λέγαμε. Να σκοτώνουν, να ληστεύουν, και βλέκαμε και τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή στιγματίζαμε και ανθρώπους οικογενειάρχες που ήρθαν και μείναν στην Ελλάδα και κάναν περιουσίες και εργάστηκαν τίμια, και μάλιστα πια ανέβηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό γίνεται τώρα. Εκείνος το έκανε δια της βίας, ξέρεις, μέσα στην αναμπομπούλα άνοιξε τις πόρτες της φυλακές και λέει φύγετε όλοι. Φύγετε όλοι. Τους έδωσε, και είχαν διαλυθεί και τα στρατόπεδα τότε, Γιώργο, και μοίραζαν και Καλάσνικοφ. Θυμάμαι με έναν βουλευτή, δεν ξέρω μαζί, Μαμονάς λεγόταν, της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μαζί μας τότε από τη Λάρισα. Είχαμε πάει σε μια επίσκεψη εκεί και ήταν και ένα στρατόπεδο. Και ο φύλακας εκεί, ο στρατιώτης, λέει να σας δώσω από ένα Καλάσνικοφ να πάρετε μαζί στην Ελλάδα. Και μας έδινε από ένα Καλάσνικοφ. Και λέω, θα μας πιάσουν, λέμε, τα Καλάσνικοφ στα σύνορα, λέει, και θα μας πάνε για οπλοφορία. Και γελούσε. Τόσο εύκολα ήταν τότε να πάρεις Καλάσνικοφ. Οι δε ληστείες. Θυμάμαι, δώσαμε 1000 δραχμές τότε να φυλάνε το αυτοκίνητο που είχαμε πάει τότε στην Αλβανία, στο Αργυρόκαστρο, και το φύλαγε αυτός που είχε το ξενοδοχείο. Και ήρθε και ένας επιχειρηματίας, και αυτός Λαρισαίος, και λέει: ρε παιδιά, αυτός λυπήθηκε να δώσει κάτι στο παιδί εκεί που φύλαγε, και λέει: αφού φυλάει το δικό σας, δίπλα είναι και το δικό μας, θα βλέπει και το δικό μου. Αφού είναι κολλητά, δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα. Άρα και τα άφησε έτσι. Την άλλη μέρα, Γιώργο, που σηκωθήκαμε, ήταν μόνο το σασί σε εκείνον. Το δικό μας ήταν άθικτο. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Κάτι τέτοιο φαίνεται θέλει να δημιουργήσει και ο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο φαίνεται έχει ζηλέψει και θέλει να διάσει τις φυλακές. Ίσως νομίζω ότι είναι έξοδο και εκείνο, ξέρεις, ή θέλει να κάνει κάποια εκδούλευση σε κάποιες ομάδες εκεί. Οι άνθρωποι, οι φίλοι που έχουν μπει μέσα εξαιτίας από τους Μολότοφ, εξαιτίας τρομοκρατικών οργανώσεων, παλιών, νέων, δεν ξέρω. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν ποια άρθρα καταργούνται από τον ισχύοντα ποινικό κώδικα και ποια μετατρέπονται. Καταργείται λοιπόν η κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Την άλλη φορά να έρθεις με το όπλο σου εδώ, Γιώργο. Θα έχω κι εγώ, θα φτιάξουμε ομάδα ένοπλη, αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα πλέον. Το να καταρτίζεις ένοπλη ομάδα, προσέξτε, εμείς μιλάγαμε προχθές για κλίμα εμφυλίου. Τώρα έχει το ποινικό κώδικα και σου λέει το να κάνεις κατάρτιση ένοπλης ομάδας δεν είναι ποινικό αδίκημα. Δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα να έχω εγώ ένα περίστροφο στη τσέπη μου. Έτσι δεν είναι? Πάει αυτό. Το να βλαστημάς τον Θεό και την Εκκλησία και τη θρησκεία δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Καταργείται το άρθρο. Θα σας πω λοιπόν, για να μην λέμε έτσι πολλά, να σας πω συγκεκριμένα ποια άρθρα καταργούνται. Η πρόκληση σε δημόσιες βιοπραγίες. Δηλαδή το να προκαλεί κάποιος δημοσίως βιοπραγίες, μπαχαλάκηδες δηλαδή. Αυτοί που τα κάνουν μπλίσμα διάμ στην Αθήνα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ποινικός κώδικας τους απαλλάσσει αμέσως. Δεν υπάρχει αδίκημα το να σπάς κάποιος τη βιτρίνα σου. Το άρθρο 192 συγκεκριμένα καταργείται. Κατάρτιση λοιπόν, το να καταρτήσεις ένοπλη ομάδα για την ασφάλειά σου, να πάρεις ξέρω εγώ ή να φτιάξεις κι εσύ όπως ο, πώς τον λέγανε, ο Νταβέλης τότε, μια ένοπλη ομάδα, να γίνουμε Νταβέληδες όλοι τώρα. Δεν είναι αδίκημα πλέον ποινικό, δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Το άρθρο 195 στον ποινικό κώδικα λοιπόν καταργείται, που λέει κατάρτιση ένοπλης ομάδας. Η διατάραξη των συνεδριάσεων συλλόγων, το άρθρο 197, καταργείται και αυτό. Δηλαδή μπαίνω εγώ μέσα σε ένα σύλλογο που συνεδριάζει ή ξέρω εγώ αν είναι σύλλογος μεθαύριο, λέω, η Εκκλησία, γιατί για σύλλογο θέλουν. Μπαίνουν κάποιοι μπαχαλάκηδες μέσα την ώρα της Θείας Λειτουργίας, το έχουν κάνει. Μπήκανε στον Άγιο Νικόλαο, εδώ στην Ασκληπιού, Πευκακίων. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας ρίξανε, λέει, συνθήματα μέσα, ξέρω εγώ ότι ρίξανε τέτοιο και βρίζανε κιόλας και τα κάνανε λίγο άνω κάτω εκεί και μετά φύγανε. Λοιπόν, αυτό δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα πλέον. Η διατάραξη συνεδριάσεων συλλόγων. Πάω εγώ στο δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας που συνεδριάζει και αρχίζουν να φωνάζουν, να ουρλιάζουν, τα χαλάω, σηκώνουν τα δρανία. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα δίκημα. Δεν κάνουν τίποτα. Η κακόβουλη βλαστημία και καθύβριση με οποιονδήποτε τρόπο του Θεού και της θρησκείας, τα άρθρα δηλαδή 198 και 199 καταργούνται και αυτά. Όπως καταργείται και το άρθρο 201 που αφορά την περιίβριση νεκρών. Ποιος σεβασμός? Τι έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι? Να σεβόμαστε τους τεθνεώτες, τους κεκοιμημένους λέμε εμείς στην Εκκλησία. Τους κάνουμε και μνημόσυνα. Εδώ λέει καταργείται. Ας τους βρίζουν. Το να βρεις έναν νεκρό, ας πούμε, να βρεις ξέρω εγώ τον Καραμαλή ή τον Μακάρι τον Εθνάρχη ή τον Παπαντρέου ή τον άλλον, δεν αποτελεί λέει αδίκημα πλέον. Είναι νεκρός, δεν υφίσταται, ξέρεις, η ειδωλολατρία αυτά έχει. Έχει μόνο αυτά που βλέπουμε. Αυτά που δεν βλέπουμε δεν υπάρχει. Το νεκρό δεν το βλέπουμε και ξέρετε μου θυμίζει ένα ανέκδοτο κάποτε λέει στη Ρωσία. Ένας καθηγητής και αυτός άθεος λέει στους μαθητές για να τους αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Το δέντρο λέει το βλέπετε? Τους έδειξε ένα δέντρο. Το βλέπουμε. Το θρανίο λέει που κάθεσε το βλέπετε? Το βλέπουμε. Το συμμαθητή σας τον βλέπετε? Τον βλέπετε. Το Θεό τον βλέπετε? Δεν τον βλέπετε. Άρα δεν υπάρχει λέει Θεός. Σηκώνει το χέρι και ένας μαθητής τότε και του λέει με τον ίδιο τρόπο. Τη φωτογραφία εκεί, την εικόνα του Μάρξ που είχαν πάνω του Λένιν τη βλέπουμε, τη βλέπουμε. Άρα υπάρχει λέει εικόνα. Τον πίνακα τον βλέπετε? Τον βλέπουμε. Το δάσκαλό μας λέει τον βλέπετε? Τον βλέπουμε. Το μυαλό του λέει τον βλέπετε? Δεν τον βλέπουμε. Άρα δεν έχει μυαλό λέει. Στη Ρωσία. Έτσι, αυτοί είναι οι ειδωλολάτρες. Πάμε λοιπόν και καταργούνται και το άρθρο 201 που λέει περί ύβριση νεκρών ή μέλη του ή την τέφρα του. Το καταργούμε και αυτό. Τα εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία, στην υποχρέωση στράτευσης και παράνομη αποδημία προς αποβική της στράτευσης. Δηλαδή σήμερα το να αποφεύγεις το στράτευμα και να μην παρουσιάζεσαι, Γιώργο, ήταν ποινικό δίκημα. Και υπήρχαν διώξεις. Επειδή όμως αυτοί, κάποιοι από αυτούς δεν ξέρω, ίσως δεν έχουν πάει στο στρατό και ίσως θέλουν να αποφύγουν την ενοχή τους και τις περιπτώσεις που μπορεί να σηκώ, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν μηνύσεις και να λέμε ότι ο τάδε δεν έχει πάει στρατό, δεν έχει κάνει τη θητεία του και πρέπει να καταδικαστεί. Για να μην καταδικάζονται και αυτοί και οι περισσότεροι από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν θέλουν το στράτευμα και αυτά, κάποια αναρχική εκεί που λέει ότι είναι ενάντια στο στράτευμα, να μην ενοχοποιούνται ούτε οι χιλιαστές. Και αυτό το κράτος ποιος θα το φυλάξει? Θα το φυλάξουν οι Πακιστανοί, γι' αυτό τους βγάζουμε από τη φυλακή, ρε Γιώργο. Βγάζουμε Πακιστανούς, Αλγερινούς, Ιρακινούς, θα βάλουμε μισθοφόρους στο στρατό. Τώρα θα φέρουμε και Κούρδους, λέει, πολεμιστές, διάβαζα κάπου, έχει μια συμφωνία, λέει, να μεταφερθούν στην Ελλάδα Κούρδοι πολεμιστές από το Αφρίν, καμιά 10.000. Οπότε θα βάλουμε αυτούς μισθοφόρους. Τι ανάγκη έχουμε? Και ας τα παιδιά αυτά που είναι αρνητές, πώς λέγανε αυτούς, αρνητές στρατεύματος, ξέρεις, που αρνιόντουσαν να στρατευτούν. Και αυτούς πάνε να δικαιολογήσουν. Είναι πολλοί από δάφτους μέσα εκεί στα εξάρχεια και στα γύρω περίχωρα που ήταν αρνητές της στρατιωτικής θητείας. Κάπου έχει μια λέξη, δεν τη θυμάμαι τώρα. Αντιρρησίες συνείδησης, μπράβο Γιώργο. Ήταν μαζί με τους χιλιαστές, ήταν και αυτοί. Αυτό τώρα μπορούν κάλλιστα να πηγαίνουν, έρχονται να λένε ότι είναι αντιρρησία συνείδηση και να μην πηγαίνει στο στρατό. Και δεν έχει κανένα δίκημα, δεν διώκεται. Με το νέο λοιπόν ποινικό κώδικα καταργείται η ως παρεπόμενη ποινή η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, καταργούνται τα άρθρα 59 και 64 του ποινικού κώδικα. Σήμερα σε περίπτωση πρόσχερης κάθερξης επιβάλλεται και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για 1 έως 5 χρόνια και σε περίπτωση ισόβιας κάθερξης συνεπάγεται αυτοδικαίως και πάλι στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Όμως με το νέο ποινικό κώδικα δεν προβλέπεται ως παρεπόμενη ποινή πλέον αυτό. Ξέρετε, για να ψηφίζουν και αυτοί που έχουν ισόβια. Και ξέρετε πόσοι θέλουν, είναι αρκετές χιλιάδες οι φυλακισμένοι, δεν είναι λίγοι, είναι ψήφοι. Θες μετά όταν περάσει αυτό θα μπορούν να ψηφίζουν. Καταργείται αυτό, οπότε δεν έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ψηφίζουν όλοι. Και σήμερα, ξέρεις, με τον νόμο Παρασκευόπουλο τρως 10 χρόνια βγαίνει στα 2,5. Τρως 16 χρόνια βγαίνει στα 4. Και άμα κάνεις και μεροκάματα σε αγροτικές φυλακές βγαίνει στα 2. Γιατί τα έχεις κάνει, δηλαδή ένας που σκοτώνει και έτρωγε παλιά 16 χρόνια κάνει 2 χρόνια φυλάκιση και είναι μαζί μας πλέον. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Και ας έχει σκοτώσει, ξέρω εγώ, τον Α ή τον Β, το γείτονά του ή κάποιον που πήγε να του αντιστάθηκε όταν έκανε ληστεία. Για παράδειγμα, λέω, ξέρω εγώ. Στις τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα τα αδικήματα τα οποία μετατρέπονται από κακούργημα σε πλημέλημα και έχουν επιεικέστερη αντιμετώπιση είναι το αδίκημα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, δηλαδή αυτό της κατασκευής και χρήσης μολότοφ που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί λοιπόν οι μπαχαλάκηδες στην Αθήνα, το οποίο μετατρέπεται από κακούργημα που είναι τώρα με προβλεπόμενη ποινή ως κάθριξη 20 ετών σε πλημέλημα, με προβλεπόμενη ποινή τα 3 έτη και σε περίπτωση μάλιστα που παραδοθούν τα εκρηκτικά πριν τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές πάβει δίωξη πριν ξεκινήσει, το άρθρο 272. Δηλαδή φτιάχνουν εκρηκτικά και βλέπω ότι έρχονται αστυνομία απέναντι. Και λέω, παιδιά, είχα φτιάξει κάποια εκρηκτικά, ελάτε να σας τα δώσω, μην τα βρείτε μόνοι σας, πάρτε τα, οι γιάφκες. Τους ανοίγω και την πόρτα του σπιτιού και λέω, περάστε, πάρτε τα παιδιά τώρα, δεν μου χρειάζονται, πάρτε τα εκρηκτικά. Άρα φτιάχνεις μια γιάφκα και όταν βρεις τα σκούρα τα δίνεις στις αρμόδιες αρχές και πάβεις να διώκεις. Ας έχεις φτιάξει και 10 βόμπες πίσω. Δεν τις χρησιμοποίησες, αδελφέ, δεν πρόλαβες. Και τις παρέδωσες στις αρχές, άρα δεν διώκεσαι ποινικά. Και αυτό κάτι μου θυμίζει για γιάφκες. Μήπως βρήκαν κάποιες γιάφκες παλιά και κάποιοι έχουν φάει σόβια και έχουν καταδικαστεί και γευτές και θέλουν τώρα να τους απαλλάξουν. Δεν ξέρω. Κάτι ετοιμάζουν αυτή η κατάργηση των άρθρων του ποινικού κώδικα που προωθεί ο κύριος Καλογύρου, τώρα υπουργός. Κάτι ετοιμάζουν, ξέρεις, είναι συμφέροντα πίσω. Κάποιους εξυπηρετούν, δεν ξέρω. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίες. Οπ! Το άρθρο 135. Πώς θα γλιτώσουν οι προδότες πολιτικοί που είπαμε, Γιώργο? Εδώ ο Άγιος Μόρφου είπε: η πολιτική μας χωρίζεται σε προδότες και πατριώτες. Και για τους προδότες πολιτικούς υπάρχουν αρκετές μηνύσεις στη Βουλή, από ό,τι ξέρω και μαθαίνω. Και μάλιστα από σοβαρά πρόσωπα και με σοβαρά στοιχεία. Αλλά τώρα καταργείται. Προπαρασκευαστικές πράξεις, λέει, χάτης προδοσίας. Δεν υπάρχει πλέον ποινικό δίκημα. Το να φτιάχνεις μια συμφωνία, ξέρω εγώ, με τις Πρέσπες είναι προπαρασκευαστική πράξη. Δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή όπως εγκρίθηκε μετά. Άρα νομίζω ότι αυτό το κάνει ο Καλογύρου για να προστατέψει τον πρωθυπουργό μας, γιατί κάποιοι του έχουν κάνει μήνυση για έσχατη προδοσία μαζί με τον Κοτσιά. Και με βάση αυτό θα πήγαινε για έσχατη προδοσία και ήταν αρκετά μεγάλη ποινή. Τώρα όμως που καταργείται το άρθρο 135 πέφτουν όλες αυτές οι μηνύσεις στο κενό. Σου λέει κάτσε με βγει ο Μητσοτάκης και βγάλει καμία, τραβήξει καμία από το σιρτάρι τέτοια μήνυση και την ενεργοποίηση. Ας το καταργήσω εγώ τον ποινικό κώδικα αυτό. Μέχρι να ψηφιστεί νέος νόμος και αυτά θα έχουν απαλληφθεί, θα έχουν φύγει αυτές οι μηνύσεις, πρέπει να κατατεθούν καινούργιες μηνύσεις. Έτσι λέω, δεν ξέρω. Δεν είμαι νομικός, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Καταργείται επίσης και το άρθρο 139. Τι μας λέει αυτό το άρθρο? Η νόθευση, λέει, αποδεικτικών στοιχείων. Το να νοθεύεις αποδεικτικά στοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα. Τώρα, αν νοθεύεις αποδεικτικά στοιχεία, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Πρέπει να τα βρει ο εισαγγελέας ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Αν δεν το ανακαλύψει, και να το ανακαλύψει ότι είναι νοθεία, δεν σε διώκει εσένα. Α, τα νόθευσες. Ας άλλαξες δηλαδή τα έγγραφα. Δεν πειράζει. Αλλιώνεις τα στοιχεία, διαστρεβλώνεις, κάνεις το ψέμα αλήθεια και το βγάζεις. Δεν πειράζει. Δεν διώκεις. Αυτό γίνονται πλημελήματα και είναι πιο επιεικοί πλέον. Δηλαδή εκεί που έτρωγες βαρύτατες ποινές, το γλιτώνεις με ένα μήνα, ξέρω εγώ, και δίνεις και κάποιες δραχμές και τελείωσε. Κάποια ευρουλάκια, ξέρω εγώ. Επίσης, το κακούργημα της παραβίασης του απορρίτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας μετατρέπεται σε πλημέλημα. Δηλαδή, το να ακούω εγώ τι λες με τη γυναίκα σου κρυφά, να ακούω τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, δεν είναι κακούργημα πλέον. Δεν είναι καταπάτηση. Πρόσεξε, δεν παραβιάζω την ελευθερία της έκφρασης που έχεις εσύ με τη γυναίκα σου ή με τη μάνα σου ή με τον πατέρα σου ή με τη δουλειά σου. Δεν είναι καμιά παραβίαση. Δεν παραβιάζεται ελευθερία, δεν παραβιάζεται, ξέρω εγώ, το Σύνταγμα που λέει, που τεκμηριώνει αυτά, όλο τον ποινικό κώδικα, μα με βάση τα άρθρα του Συντάγματος. Αυτό γίνεται πλημμένημα. Αδελφέ, έβαλα κι εγώ να ακούσω. Τα ακουστής είμαι, ξέρω εγώ, έβαλα να ακούσω τι γίνεται. Και τώρα έχουν βγει και μηχανήματα. Κάποτε, τότε έκανα στρατιωτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα, στην Καθημερινή, και με πλησίασε ένας που ήταν εκπρόσωπος από οπλικά συστήματα του εξωτερικού και μου λέει θα σου δώσω, λέει, μου το έδινε τότε ένα μηχανηματάκι 400.000 δραχμές και του λέω τι μηχάνημα είναι αυτό, τι κάνει? Μου λέει είναι ακριβό αλλά θα σε κάνει, λέει, πρώτο όνομα στη δημοσιογραφία. Δηλαδή του λέω πώς θα γίνω, λέω, πρώτο όνομα? Ήθελα να δω τι μηχάνημα είναι, τι πάει να μου προτείνει. Μου λέει κοίταξε, θα σου πω κάτι, κάθεσε, λέει, απέναντι από το μαξί μου, βάζεις τα ακουστικά, βάζεις αυτό το μηχανηματάκι εκεί που φαίνεται σαν κινητό και ακούς τη συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Άμυνας. Αυτό λεξί. Υποκλέπτης δηλαδή τη συνομιλία. Καταγράφεις τη συνομιλία δύο πολιτικών προσώπων. Μου λέγε αυτός ο άνθρωπος, τότε μου τα λέγει. Και του λέω αυτό είναι έγκλημα. Αυτό άμα με πιάσουν θα με πάνε μέσα. Και μου προτείνεις με ένα τέτοιο μηχάνημα, φαντάζεσαι τότε ήταν το 96 αυτό. Από το 96 ισχύει αυτό το πράγμα. 95, 96, εκείνη τη χρόνια φαντάζεστε τι τεχνολογία έχουν βγει τώρα. Και αυτό το βγάζουν τώρα, δεν είναι κακούργημα, λέει, είναι πλημέλημα, γιατί ίσως έχουν αναπτύξει καινούργια συστήματα και τα έχουν όλοι. Το άρθρο 370, η α παράγραφος. Λοιπόν, η υπηρεσία στον εχθρό, η προδοσία, το άρθρο 143. Το να προδίδεις μυστικά, ξέρω εγώ, του κράτους στον εχθρό γίνεται τιμέλημα από κακούργημα. Ο εφιάλτης δηλαδή δεν έπρεπε, ο εφιάλτης δεν ήταν τίποτε, παιδί μου, ο εφιάλτης πρόδωσε εκεί, εντάξει, πλημμέλημα έκανε ο άνθρωπος, του ξέφυγε. Για να περάσουν τότε οι Πέρσιες. Η δωροδοκία επίσης πολιτικών προσώπων, το άρθρο 159α, και αυτό γίνεται πλημμέλημα. Για να ελευθερωθεί, ξέρεις, θέλει ο επιχειρηματίας να πάει να δώσει λεφτά, να δώσει ο άνθρωπος χωρίς να έχει το φόβο να μπει φυλακή. Ας δωροδοκήσει εκεί χωρίς να δώσει. Ποιος φταίει, αυτός φταίει, αυτός που τα παίρνει. Όχι αυτός που τα δίνει. Τώρα αν φτάνει και οι δύο δεν ξέρω. Εδώ πάντως ο ένας πέφτει ελαφρά. Ο άλλος γλιτώνει με την ασυλία, οπότε τελειώνουμε και είναι ωραία και καλά. Η τρομοκρατική οργάνωση. Το να φτιάξει δηλαδή μια τρομοκρατική οργάνωση είναι πλημέλημα πλέον, δεν είναι κακούργημα. Το άρθρο δηλαδή 187α. Και το τελευταίο σας τάφησα γιατί είναι και το πιο ωραίο, γιατί έχουμε τις πυρκαγιές στο μάτι, τις πλημμύρες στη μάνδρα και καταργούνται το άρθρο 264 για εμπρισμό ή για ηθική αυτουργία σε εμπρισμό. Καταργούνται αυτά, γίνονται πλημελήματα απλά, και η πλημμύρα, το άρθρο 268. Αν είχαμε τώρα κάποιο νομικό θα μπορούσε να μας εξηγήσει αναλυτικά τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά λέω κάτι ετοιμάζουν, ίσως αυτές οι μηνύσεις και αυτά τα που έχουν ζητήσει εκεί οι οικογένειες που επλήγησαν περισσότερο στο μάτι και ζητούν κάποια εκατομμύρια, με βάση τον ποινικό κώδικα και την τιμωρία αυτών που προξένησαν αυτή την καταστροφή με το να... Του τυχαν, λέει, πώς το έλεγε η Περιφερειάρχης, μου τυχε, λέει, μια στραβή στη βάρδια μου. Έτσι το αντιμετώπισε το όλο θέμα. Τους 100 νεκρούς δεν τους σεβάστηκε κανένας, γι' αυτό βγάζουν και για το καθίβριση νεκρών, δεν τους σεβάστηκε κανένας. Και επειδή μπορεί να πάνε για καθίβριση νεκρών αυτοί που έλεγε μου τυχε μια στραβή, το βγάζουν. Γιατί ουσιαστικά μου στήκε μια στραβή όταν φεύγουν 100 άνθρωποι, είναι βρίζεις τους νεκρούς. Τις σέβεις αυτούς που κοιμήθηκαν, που κάηκαν ζωντανοί ή που πνίγηκαν στη μάντρα. Άρα το βγάζεις αυτό, το καταργείς το άρθρο, οπότε πέφτει στα μαλακά. Και σου λέει κάτσε μην πέσουμε στα μαλακά, μην πληρώνουμε αποζημιώσεις για τα λάθη μας. Ούτε μία παρέτηση δεν υπήρχε, Γιώργο, τότε. Λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε, αυτά ήταν και αρκετά είπαμε σήμερα. Νομίζω πέρασε και η ώρα αρκετή και δεν θέλω να σας κρατάω όλα, αν και είχα και άλλα να σας πω αρκετά, αλλά ας τα αφήσουμε για την άλλη εκπομπή, γιατί θα έχουμε και τα αποτελέσματα από την ιεραρχία μας, θα έχουμε νέους Μητροπολίτες, νέους βοηθούς, νέους τιτουλάριους βοηθούς, χειροτονίες. Μέσα στην περίοδο της 40ης η Εκκλησία, αντί για να ακολουθεί την ταπείνωση, την κατάνοιξη, το δρόμο της μετανοίας, έτσι να είναι αυτή, αρχίζει πανηγύρια εκεί με εκλογές Μητροπολιτών κτλ. Και φοβάμαι ότι το πανηγύρι αυτό να μην γίνει και πανηγύρι για του Γαβρόγλου και περάσει καμιά συμφωνία έτσι στα μουλοχτά ή την αποδεχτεί έτσι μερικές τροποποιήσεις τη συμφωνία για να εξυπηρετηθεί και ο φίλος Αλέξης, ο φίλος μας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, εκλεκτό παιδί, εκλεκτός άνθρωπος, πατριώτης, μεγάλος πατριώτης. Πήγε στην Πρέσπες, εκεί στις Πρέσπες, ήπιαν τα ουζάκια τους και αυτά και υπέγραψε και μια συμφωνία, έτσι να θυμάται ότι πήγε και επισκέφτηκε και τις Πρέσπες. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, προσευχή και νηστεία, τα όπλα του χριστιανού. Προσευχή και νηστεία, και διαβάστε το ψαλτήριο για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας. Κινδυνεύει η πατρίδα μας, κινδυνεύουν τα σπίτια μας, γιατί εμείς φύγαμε μακριά από το Θεό. Να έχετε λοιπόν κάθε ευλογία του Θεού. Συγγνώμη προκαταβολικά αν κάποιους σας αναστάτουσα με αυτά που είπα, γιατί είναι και κάποιοι που αναστατώνονται και δεν φταίω εγώ. Μπορεί να φταίω. Συγγνώμη λοιπόν προκαταβολικά αν κάποιους τους αναστάτουσα, αλλά εμείς εδώ είπαμε θα λέμε αλήθειες και μόνο αλήθειες όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, κάθε ευλογία στα σπιτικά σας Και καλό στάδιο και πάλι καλή Σαρακοστή, οδεύουμε τη δεύτερη εβδομάδα, γιατί οι χριστιανοί είναι αγωνιστές. Και χριστιανός που είναι θρασίδηλος και κάνει πίσω ή φτιάχνει ένα θεό στα μέτρα του δεν είναι χριστιανός. Χριστιανοί είναι αγωνιστές και πρέπει να βγαίνουν μπροστά. Και μπροστά βγαίνουμε με δυνατές προσευχές, με ενίσχυση της προσευχής μας, με ενίσχυση των αρετών που υπάρχουν στο στάδιο, της υπομονής, της ταπείνωσης. Ταπείνωση είναι η βενζίνη, είπαμε, που μας προσεγγίζει στο Θεό. Εάν δεν έχουμε ταπείνωση δεν πάμε στο Θεό, οπότε δεν ενεργεί ο Θεός. Ενεργούν άλλοι. Λοιπόν, και να διαβάσετε το ψαλτήριο, να μην περάσει αυτός ο ποινικός στο νομοσχέδιο που αλλάζει τα άρθρα του ποινικού κώδικα, γιατί θα γίνουμε χώρα μπαχαλάκιδων και χώρα που θα κυκλοφορούν, θα φοβάσει να βγεις, να κυκλοφορήσεις, να πας το παιδί σου στην παιδική χαρά στη γειτονιά σου. Γιατί θα σε κλέψω άλλους στο δρόμο και θα πρέπει να τον πληρώσεις και από πάνω για να τον βρεις, να του κάνεις μήνυση. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα? Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.